όταν προσπαθείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να βρεις κάποιο κώδικα επικοινωνίας με ανώτερα πλάσματα, με ανώτερο είδος ζωής, καλή ώρα είναι το λυκόφως, δηλαδή τη στιγμή που ξεψυχάει η μέρα και νικήτρια η νύχτα μπαίνει στο παιχνίδι, και λίγο πριν το χαιρετισμό της νυχτός και τη διαδοχή της από την ημέρα που έρχεται. Αυτή είναι η καλύτερη ώρα, έτσι λένε αυτοί οι τρελάρες, που συνάντησα εχθές το βράδυ στον Όλυμπο. Ετοιμαζόμουν να φύγω για Θεσσαλονίκη, μου λένε κάτσε ρε, μου λένε να πάμε να κάνουμε μία έκκληση ώστε να πάει καλά αυτή η εβδομάδα. Και πού να τρέχεις, μου λέει, τώρα στα Ιεροσόλυμα να πάει να βρεις το Χριστό, να βρεις τους Αγίους εκεί, τους μάρτυρες, τους ανθρώπους που δώσανε τη ζωή τους για τη θρησκεία και την πίστη, την Αγία του Χριστού μας. Έλα εδώ στους ανθρώπους μας δίπλα, αν κάνουμε εδώ πέρα μια. Του λέω, ρε εσύ τώρα, τρελαθήκατε. Θα πάμε στον Όλυμπο να παρακαλάμε το Δία να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ. Άλλωστε και ο Άγιαξ δικό μας χέρι είναι. Άγιαξ θα πει ΕΑΣ. ΕΑΣ. Ήτανε δύο κομμάτια αυτοί οι ΕΑΝΤΕΣ. Ήταν ο ΕΑΣ ο Σαλαμίνιος και ο ξάδερφός του ο ΕΑΣ ο Λοκρός. Ο Λοκρός ήταν παλικάρι κι αυτό, σπουδαίο. Ήταν από τους καλύτερους τοξότες. Και πολλές φορές πολεμούσαν δίπλα-δίπλα. Ο ένας τόξευε και ο άλλος είχε ένα ξύφος τεράστιο και μία σπίδα που μπορούσαν να τις σηκώσουν 10 και θέριζε, θεριστική μηχανή. Δικό μας χέρι λοιπόν γι' αυτό, ελληνικό όνομα. Θα πιάσει, πάμε. Του λέω, τι λέει, πρώτα-πρώτα λέει, θα πρέπει να βάλουμε μία μουσική που θα μας φέρει πιο κοντά στα πνεύματα. Κάνε ζαμπέτα, όχι βρε γελίε, μου λένε. Κάτσε να δεις τι θα σε βάλουμε. Και εκεί τους βλέπω να αρχίζουν να κάνουν εκκλήσεις. Αλλά όχι όπως κάνουμε εμείς το σταυρό μας και το κεφάλι κάτω. Αυτοί κοιτάζανε τον ουρανό ψηλά. Λέει, έτσι λέει, άμα κοιτάς κάτω, λέει, τη γη κοιτάζεις. Ψηλάδα κοιτάζει εκεί που είναι. Και εκεί θα τους κάνεις την έκκληση και θα τους πεις αυτό που είπε το ένα δημοτικό τραγούδι που ακούστηκε εκεί γύρω στα 1821, λίγο πριν την Επανάσταση. Εγέρασα μωρέ παιδιά, 40 χρόνια κλέφτης, έλεγε το παλικάρι που πραγματικά ανέβηκε στο βουνό 15 χρονών και ήταν 55 και ακόμα πολεμούσε. 50 ολόκληρα χρόνια. Εκδρομές, τρεξίματα, οδομαχίες. Σώμα με σώμα. Μέσα στα στενά και στα τρένα και στις στοές που λέγεται το τραγούδι. Αλλά δεν πήγανε χαμένοι οι κόποι. Δεν πήγε ούτε μία απώλεια χαμένη. Διότι σπυρί-σπυρί, κομματάκι-κομματάκι, πόντο-πόντο, μέτρο-μέτρο, γιγαντωθήκανε και γίνανε το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο που λέγεται μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που κυνηγήθηκε όσο καμία ομάδα,
ένας κόσμος που αντιστάθηκε πάντα με επάνω στα αθλητικά δρόμενα. Μιλάμε τώρα, μην πάει κανένας στο μυαλό του κανένας τρελάρας. Και κάτι τρελάρες που βγαίνουνε, τους διαλύσουμε, τους κάνουμε, χωρίσουμε την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα χωρίστε ρε χαϊβάνια? Τι σχέση έχει η Ελλάδα, η πατρίδα, με τις βρωμοομάδες σας? Πάμε στα σοβαρά. Πόντο πόντο, μέτρο μέτρο και δρασκελιές μετά. Κυνηγημένοι από όλους, μόνοι αντιστεκότανε. Και πάντα με γνώμονα ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, καλύτερο αθλητισμό. Και επειδή ο αθλητισμός προάγει και ήθος και σοβαρότητα και εργατικότητα, μέσω του αθλητισμού να φτιάξουμε για την πατρίδα μας. Αυτό είναι το ιδανικό του ΠΑΟΞΗ. Δεν είναι απλώς η βρωμοχερούκλα του. Και επειδή έτυχε αυτό το καιρό να είναι δυνατός να σαρώσει τα πάντα που θα βρει μπροστά του, όχι, θα σπείρει, θα ποτίσει, θα κλαδέψει, θα ραντίσει, για να έρθει η ώρα να μαζέψει για τους καρπούς. Αγαπητέ φίλε, συνεργάτη, καλή παρέα, καλέ άνθρωπε, καλέ επαγγελματία Χρήστο Κιώση, που με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάζομαι σήμερα μαζί σου, όπως παλιά, όπως κάναμε τις... και τι δεν κάναμε, τις ωραιότερες εκπομπές. Όλα τα παιδιά τα αγαπάω. Έχουμε καλούς συνεργάτες και καλά παιδιά. Καλούς ηχολήπτες. Όλα τα παιδιά είναι ευγενέστατα, καλοί επαγγελματίες. Με αυτούς που συνεργάζομαι. Όμως θα με επιτρέψουν να πω και την καψούρα μου, που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο τον Κιώση. Τον έχω σε ένα ξεχωριστό μέρος της καρδιάς μου, όπως και όλα τα παιδιά τα άλλα. Και συνεχίζω. Χρειάστηκε πολύ μεγάλος αγώνας. Και η γενιά μου, η γενιά που είπε το όχι, το μεγάλο όχι στη Χούντα των συνταγματαρχών, όταν πήγανε να πατήσουνε την τιμή και την υπόλοιψή μας, η γενιά των πρωταθλημάτων και των κυπέλων, η γενιά που χτύπησε το κατεστημένο, που το τσάκισε, που το ισοπαίδωσε, που χώθηκε ανάμεσά του, που ήτανε πάντα αυτό που τους χαλούσε τα σχέδια, αυτή η γενιά που πήρε το πρώτο κύπελο το 71, το πρώτο πρωτάθλημα το 75 και άλλα κύπελα και άλλο πρωτάθλημα, που έφτιαξε το γήπεδο της Τούμπας, που το μεγάλωσε στα δικά μου τα χρόνια και από 15.000 το έκανε 50. Αυτή που έβαλε τα θεμέλια, έχτισε και το κόσμημα που λέγεται Παλατάκι, το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, βρίσκεται εκεί και περιμένει το δεύτερο κύμα που θα έρθει. Η γενιά η δική μας, που με τη δυναμική της και τους αγώνες της έγινε αιτία να προσελκύσει τα βλέμματα για το ενδιαφέρον ενός πολύ μεγάλου επιχειρηματία, πλέον νομίζω ότι μπορεί λίγο να ξαποστάσει
και λίγο να χαρεί αυτή την μεγάλη επιτυχία που κατόρθωσε, και σιγά σιγά να αφήσει την νεολαία, τα νέα, τα παιδιά που, ξέρεις, υπήρχε στην αρχαία Σπάρτη, υπήρχε μια γιορτή μεγάλη όπου σηκωνόταν και χορεύανε. Και χορεύαν όλοι. Ξεκινούσανε να χορεύουνε οι παλαιότεροι. Άλλο χορό κάνανε αυτοί, μην νομίζεις τώρα, γιατί άμα θα δεις τώρα ένα 60, έναν 70 να χορεύει σέικ, θα τον πεις ρε ραμολιμέντο, σέικ χορεύεις. Χόρεψε ένα χορό που σε ταιριάζει. Άμα έχεις τα κότσια και τον μπορείς, χόρεψε μια ζεμπεκιά να σε δούμε. Είπα την κυρία σου και χόρεψε λαβάλς. Σε πάει. Και μετά έρχονται οι νεότεροι που τα δίνουν με αυτούς που τα δίνουν τους τρελάκιδες τώρα, και ακόμα μετά τα νέα τα παιδιά που θα χορέψουν τα δημοτικά. Έτσι και τότε με σηκωνόταν οι μεγαλύτεροι και ρίχναν το χορό τους, κοιτούσανε όλους τους άλλους και τους λέγανε, εμείς κάποτε με τον αγώνα μας φέραμε τη Σπάρτη να είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία, η μεγαλύτερη δύναμη, ο πιο σκληρός στρατός που έβγαλε ποτέ η ανθρωπότητα. Και μετά σηκωνόταν τα νιάτα και χορεύανε και λέγαν, τώρα είμαστε εμείς, και όποιος γουστάρει ας έρθει να δοκιμάσει. Και μετά τα νιάτα ερχόταν η νεολαία και λέγανε τον όρκο και το τραγούδι, εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας. Σε εσάς, τα νέα τα παιδιά, τους νέους φιλάθλους και οπαδούς, αφήνουμε αυτή την παρακαταθήκη, έχοντας έναν ΠΑΟΚ δυνατό, περήφανο, πλούσιο, όπως αρμόζει στη μαγιά και στο μεγαλείο που κρύβει μέσα του ένας Κωνσταντινουπολίτης. Εμείς οι συνεχιστές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ριζώσαμε σε αυτή την πόλη, μια πόλη που στην δυναμική μου, όταν εξουσίαζα όλο τον κόσμο, την είχα δίπλα μου, πιο ισχυρή από όλες τις άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας, με τα καλύτερα τείχη, με τα ανοιχτά λιμάνια, με τον πλούσιο τον κόσμο, τη συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, σε αυτή την πόλη που στείλουμε την καινούργια αυτοκρατορία, σε αυτή την πόλη σας δίνουμε σαν αιχμή του δόρατος. Χρήστο, κι όσοι την έχω ψωνίσει εντελώς, ο Σαββίδης μας έχει πάρει τα μυαλά. Συνεχίσω. Σε αυτή την πόλη λοιπόν σας δίνουμε σαν αιχμή του δόρατος τον ΠΑΟΚ, να τον επάρετε και να τον φτιάξετε πιο μεγάλο από ό,τι το φτιάξαμε εμείς. Ακόμα πιο μεγάλο. Πολύ πολύ πιο μεγάλο, εάν μπορείτε. Γιατί εμείς τις μάχες τις δώσαμε με ρόπαλα, με αξίνες, με δικριάνια, με σφεντώνες, και απέραντί μας είχαμε τα τάγματα, τις ορδές του Ατύλα,
του κόκκινου, του πράσινου και του κίτρινου. Όχι ρε Καρυπή, δεν λέω για σένα. Ατήλα, για τους χάρτινους λέω. Με σένα θα τα βρούμε. Θα έρθει η ώρα που θα επικοινωνήσουμε. Μαζί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και να σου πω γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε τίποτα που να μας ενώνει. Τα έχουμε χωρισμένα από την αρχή. Δεν σε γουστάρω. Στα ίσια και παλικαρίσια. Δεν σε πάω ρε Αριανέ. Αλλά δεν με πας κι εσύ. Το εκτιμώ. Το εκτιμώ γιατί πάντα παλικαρίσια έβγαινες και έλεγες δεν σε πάω. Ποτέ δεν κρύφτηκες. Δεν σε πάω, δεν με πας. Ο καθένας τα θέματά του. Άλλο είναι να μην σε πάω. Άλλο είναι να μην με γουστάρεις. Κι άλλο είναι σε μισό. Θέλω το κακό σου. Θέλω να σε δω να καίγεσαι. Να σπαρταράς, να πνίγεσαι, να πεθαίνεις. Όχι ρε φίλε. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα μαζί σου, πίστεψέ με. Και να σου πω και κάτι, ούτε που με πολύ ενδιαφέρει αν πας καλά ή δεν πας. Το ότι πας καλά μόνο καλό θα φέρεις αυτή την πόλη. Γιατί όσες φορές υπήρχε αθλητική αντιπαλότητα μεταξύ του ΠΑΟ και του Άρεος, πάντα κάτι καλό συνέβαινε. Γιατί η αντιπαλότητα αυτή οδηγούσε σε καλυτέρευση, σε πιο ωραίο επίπεδο, σε συσπήρωση του κόσμου γύρω από τις ομάδες, σε βελτίωση στο παιχνίδι και σε ματσάρες που είδαμε, που πέρασαν τα χρόνια και ακόμα τις θυμόμαστε, που θέλω να τις ξαναδώ. Πάω στους τρεις τους κάτω, οι οποίοι ενώ μέχρι τώρα για όλους από μας, για πολλούς από μας που έχουμε κάνει στην Αθήνα χρόνια πολλά, πάντα ήμασταν οι αγαπητοί, τα ντερβίσια, οι μάγκες, οι γουστάρο. Τέτοια αγάπη Ολυμπιακή ρε φίλε που έκανε στους παοξίδες όταν καθόμουν σε καμιά παρέα μου. Τι είσαι ρε, από πού είσαι, Σαλονίκη. Σαλονικιός, παοξής είσαι, τι θα είμαι. Κογκολέζος θα είμαι. Σαλονικιός είμαι, ΠΑΟΚ θα είμαι. Τι ΠΑΟΚ είσαι. Θα πεις μπορεί να είσαι Ηρακλής. Μπορεί. Είπα εγώ ότι δεν μπορεί. Για κόψε μου στη φάτσα, μοιάζω Ηρακλειδέας. Πάω, γουστάρουμε, πάω. Ωραία η Θεσσαλονίκη. Ερχόμαστε, τρώμε, τι ωραίο φαγητό. Τι αυτό, πάμε στο γήπεδο. Σας τρυπάμε καμιά φορά. Μια χαρά εσείς οι παοξίδες. Με εκείνοι οι αεξίδες, τι αγάπη ήταν αυτή. Τα αδέρφια μας. Οι συγγενείς μας. Που έχουμε τον ίδιο τόπο καταγωγής, τις ίδιες πατρίδες. Και οι Βάζελοι, εκείνοι να δεις. Καμία σχέση με το κυνηγητό που έτρωγε ο Ολυμπιακός και τρώει όταν ερχότανε. Ήμασταν ρε παιδί μου φίλο Παναθηναϊκοί, πώς θα το κάνουμε. Βοήθησαν να λέει πολύ, βοήθησε πολύ και ο Μπούζας και τα σπορ του Μπορά τότε. Δεν είναι αυτό. Η γενιά μου είδε έναν όμορφο Παναθηναϊκό που έπαιξε την καλύτερη μπάλα που υπήρχε τότε, το 1970, 71, 72, 73, και θα μπορούσε η ομάδα που πήγε στο Γουέμπλεϊ, το Οικονομόπουλο, του Τομαρά, του Καψί, του Σούρπη, του Καμάρα, του Δωμάζου, του Γραμμού, του Αντωνιάδη, του Φυλακούρη, του Ελευθεράκη, του Σάκη, του Κουβά. Την καλύτερη μπάλα που παίχτηκε ποτέ
από ελληνική ομάδα φυσικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την είδαμε να φτάνει και στον τελικό του Wembley. Όλο αυτό το πράγμα εκείνα τα χρόνια που εδώ πέρασε μια ομάδα από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία, θεωρόταν άθλος όταν έβλεπε την ομάδα την ελληνική να πηγαίνει στο Wembley. Πραγματικά δεν μπορούσες να μην την συμπαθήσεις. Και το δηλώνω ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη την πενταετία 70-75, 69-75, 76-74 εκεί μέσα έπαιξε τη μεγαλύτερη και την ομορφότερη μπάλα που έχω δει από ελληνική ομάδα. Θυμάμαι ένα παραμύθι, νομίζω, ποια ήτανε, η Χιονάτη και η Εφτά Νάνη ήτανε. Η Χιονάτη δεν ήτανε που ήτανε μια μάγισσα και πήγαινε και ρωτούσε έναν καθρέφτη, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, έλα και πες μου τώρα, ποια είναι η ομορφότερη μέσα σε αυτή τη χώρα. Και απαντούσε ο καθρέφτης, εσύ είσαι βασίλισσά μου, εσύ είσαι κυρά μου, εσύ είσαι θεά μου, εσύ δεν υπάρχει ομορφότερο πλάσμα όχι σε αυτή τη χώρα, σε όλο τον πλανήτη, από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όταν κοίταζε ο Παναθηναϊκός το πρόσωπό του στον καθρέφτη και έλεγε καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, έλα και πες μου τώρα, ποια είναι η πιο καλή ομάδα μέσα σε αυτή τη χώρα, εσύ τον έλεγε ο καθρέφτης. Και όπως με τη Χιονάτη, ο καθρέφτης απαντούσε στη βασίλισσα την κακιά, εσύ βασίλισσά μου, εσύ κυρά μου, αν δεν υπήρχε η Χιονάτη, έτσι και στον Παναθηναϊκό, έλεγε ο καθρέφτης, εσύ πρίγκιπά μου, εσύ τριφυλάρα μου, εσύ ομάδα του Γουέμπλε και του Πούσκας, εσύ είσαι η καλύτερη και ομορφότερη ομάδα, αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που από τότε έδειξε τα δόντια του, αλλά τότε υπήρχαν άλλοι νόμοι. Υπήρχε ο Τσαμπουκάς και η μαγιά του παράγοντα που μπορούσες να βγεις και να κάνεις μια ομάδα παίρνοντας, μαζεύοντας τα ταλέντα και φτιάχνοντας το οικοδόμημα της ποδοσφαιρικής ομάδος. Λιθαράκι, λιθαράκι, να πάρεις τον Κωστάκη τον Ιωσιφίδη από εκεί που τον πήρες από τη Σκίδρα, πάρεις τον Γιάννη τον Γούναρη από την Νεάπολη, τον Αρίσταρχο από τη Μέντ, τον Εμίλιο από τον Άρη Πτολεμαΐδος, τον Γκούλη και τον Γιώργαρο από τα Έφηβα και τον Γιάννη τον Χατζιαντονίου, τον Τζακ, τον Αχιλέα από την Καλαμαριά και τον Μιτσάρα από την Καβάλα, τον Σταύρο από την Επανομή και τον Ταρζάν από την Ελευθερούπολη, και να τους φτιάξεις αυτό το πανέμορφο οικοδόμημα που λεγόταν η μεγάλη χρυσή ομάδα του ΠΑΟΚ, η χρυσή ομάδα της Ελλάδος, η καλύτερη ομάδα που φάνηκε ποτέ μέσα από τα σύνορά μας, και να φτιάξεις ένα όμορφο κατασκεύασμα που να το βλέπει ο άλλος και να το λυμπίζεται. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Εμείς όμως αυτά είχαμε. Με αυτά πορευτήκαμε, με αυτές τις θυμίσεις κάναμε τις εκστρατείες και φέραμε την ομάδα εδώ που τη φέραμε. 3 συνεχόμενα κύπελα, 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα, μην βλέπετε που σε μέτρησε μόνο το ένα,
Και τ' άλλο που βάλανε τους παίκτες πλατανιά μέσα στο αποδυτήρα και τους βαρούσανε και έπρεπε να τους αφιερθούν 12 βαθμοί, μην πω να τους ρίξουν στη Β' Εθνική, την πνίξανε. Μια του κλέφτη. Μετά το χαρτάκι που έπεσε στην κουκούλα του προπονητή και σφάδαζε, το πήραν οι χάρτινοι δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Έτσι, αστακοί όπως είστε. Ετοιμάζεστε αύριο εσείς οι παοξίδες, τι με νοιάζει εμένα, Παναθηναϊκός είμαι εγώ, εμείς καλά πάμε. Εφέτος θα είμαστε δυνατοί. Εσείς οι παοξίδες, ετοιμάζεστε αύριο για την, από ό,τι λέτε, την ημέρα όλων των μαχών. Μια του Άγιαξ, δυο του Άγιαξ, τρεις και την κακή του μέρα. Θυμάμαι, δώσε μου ένα λεπτό. Θυμάμαι σε έναν αγώνα, μια ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άρσεναλ του Λονδίνου. Ήμουνα μέσα στο γήπεδο, ο αγώνας με την, είχε προηγηθεί το 1-0 του ΠΑΟΚ επί της Άρσεναλ. Παίζει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο έναν αγώνα στην Τούμπα, αλλά όλη την εβδομάδα το μυαλό δεν είναι για τον αγώνα που παίζει, που έγινε ο αγώνας και κέρδισε ο ΠΑΟΚ, αλλά η ρεβάζ με την Άρσεναλ, και έτσι Άρσεναλ και εκεί Άρσεναλ, και αυτό Άρσεναλ πεζόταν ο αγώνας εκεί, τα πηγαδάκια και ο κόσμος μεταξύ τους μιλούσε για την Άρσεναλ. Τελειώνει το μάτι, δεν θυμάμαι ποιο, ένα μικρό μάτι με μια μικρή δυναμική ομάδα έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Και από τη μεριά της, τη στιγμή που τελειώνει το μάτς, φυρίζουν και φεύγουν οι παίχτες, από τη μεριά του πετάλου της θύρας 4 ακούγεται ένα σύνθημα. Άντε μπιμπι, άντε μπιμπι σου Αρσενάλ, άντε Αρσενάλ. Αγιάξ, μας έπαιξες. Νομίζω είναι η ώρα να αλλάξει το όνομα και από το άντε μπιμπιπ Αρσενάλ να γίνει άντε μπιμπιπ Άγιαξ. Μας θα έχεις πρίξει. Θα μπορούσα να πω το τραγούδι «Έπεσε η νυχτιά, φύγαν τα παιδιά, μέσα στο σκοτάδι βγαίνει μορφωνιά και κρυφό γελάει το αγέρι του βουνού, πεντόβολα στα χέρια παίζει τ' άστρα του ουρανού». Κυρίες και κύριοι, πανέμορφοι, χτενισμένοι, απαστράφτουσα, έσκασε μύτη Μαριλίζα Ζαγόρα. Καλημέρα Μαριλίζα. Άντε ρε Άγιαξ, μας έχεις πρίξει, μας τα έχεις κάνει ούμπαλα. Έφτασε η ώρα να καταλάβεις τι θα πει του μπάρα. Λάβα! Ελάτε να γνωρίζετε τη λάβα. Έως τώρα, όπως λέγανε εκεί οι Αθηναίοι φίλοι, καλά παιδιά μου ρε παοξίδες, και γουστάρω και Θεσσαλονίκη και οι κοπέλες εκεί ερωτικές, ερωτική πόλη. Άντε ρε κοπρίες που είναι ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται κανένα βλαχαδερό, κανένα παλιοτσίναρο και νομίζετε ότι έτσι είναι οι Σαλονικές. Σαλονικές είναι κοκέτες ρε. Είναι αστέρια. Είναι ανεβασμένα πλάσματα. Ξέρουν και να μιλάνε, να συμπεριφέρονται και ξέρουν και πού θα περάσουν όμορφα. Και προτιμάνε Θεσσαλονίκη. Γιατί είμαστε στο ωραίοι. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Έχουμε ώρες μπροστά. 4 ώρες σήμερα. Καλά, 4 ώρες που να κάνω, ρε φίλε. Ορίστε στη γραμμή που χωρίς... Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Ο Σταύρος από Κοζάνη. Γεια σου, ρε Σταύρο από την Κοζάνη. Λοιπόν, εσύ είσαι για Σαββατοκύριακο. Αυτή η ώρα είναι για το φιλαράκι που είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά επειδή σε πάω, θα σου πω ότι αυτό. Εγώ πήγαινα στη θύρα 2 και έχω απέναντι τη θύρα 4. Το αποτέλεσμα για μένα του ΠΑΟΚ είναι 2-0, 4-0. Αλλά, το βλέπω όμως εσύ στη μέση θα το παίξω και 3-0.
Από 2-0 μέχρι 4-0, αλλά θα το παίξεις 3-0. Για το βλέπω, θα είναι 3-0. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Εκεί στην Κοζάνη. Ναι. Το παγωτό το τρώτε σε γονάκι ή σε ξυλάκι? Πρέπει να είσαι πολύ παλιό. Θυμάσαι τον παλιό τον αυτόν εσύ του με το χωνάκι, ε? Ποιο, τον παλιό θυμάμαι, ναι, με το χωνάκι. Ο εκείνος συγχωρέθηκε, ο καημένος γύρισε με το καροτζάκι εκεί και μέσα στην Κοζάνη, όλοι το τέχανε από πίσω. Α, μου τα λέει η Αποστολία, η Κοζανίτσα, τη φίλη μου πω. Να σε καλά, γεια σου φίλε Κοζανίτη. Έλα. 3-0 είναι το αποτέλεσμα, να ξέρεις. Έλα, και δεν θέλω να ακούω παοκτσί να λέει ότι ποιο είναι Άγιαξ, μωρέ, ποιο είναι Άγιαξ, εμείς αποκλείσαμε ομάδες και ομαδάρες τώρα. Τον Άγιαξ αποβηθούμε. Εντάξει, ήταν μερικές συγκυρίες, έτυχε το αποτέλεσμα να έρθει για τα προπερσινά και τα αυτά. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο μέταλλο, αυτή τη φορά σε πληροφορώ θα είμαστε, θα τους διαλύσουμε, θα τους πατήσουμε. Και δεν θέλω να ακούσω από εδώ και πέρα ΠΑΟΚ τι να λέει, ποιον Άγιαξ. Ποιον Άγιαξ, γάμο τον πελά μου, γάμο Άγιαξ. Δεν διαλύσαμε, όταν πήγαμε την Άρσεναλ εκεί μέρα, η μόνη ομάδα που απέκλεισε η εγγλέζικη ομάδα σε διπλό παιχνίδι είναι ο ΠΑΟΚ. Τσαλαπατήσαμε τότε να τσαλαπατήσαμε Μπαρτσελόνη, θα δες για να κοιτάξουν τον Άγιαξ τώρα με τέτοια. Έχει ένα παιχταράκι, έχει δύο παιχταράδες. Δηλαδή οι δικοί μας οι παιχταράδες είναι. Έτσι δεν είναι φιλαράκι. Έτσι φίλε, χρυσά τα λόγια σου. Τα λόγια σου. Ασχέτως αν είσαι πανθηναϊκός θα σε γουστάρω. Είμαι πανθηναϊκός. Μόνο για Σαββατοκύριακο είσαι καλά. Δεν είμαι, καθημερινή δεν γίνεται ρε φίλε. Κάνω το ρεπό του Κωστάκη, του Τζιτζαρού. Το φιλαράκι το προηγούμενο που αντικαταστείς τώρα είναι ωραίος, γι' αυτός είναι ωραίος. Κωστάκης είναι από τα καλύτερα παιδιά, μεγάλο ταλέντο, καλός φίλος. Λοιπόν φιλαράκι 3-0 τελείωσε. Ρε μεγάλε, και εγώ αυτή τη φωνή έχω ότι θα τους κομματιάσω αυτή τη φορά. Δεν γλιτώνουν. Δεν γλιτώνουν. Να σε λοιπόν, καλά. Καλημέρα. Φιλιά καλημέρα. Εκεί στην Κοζάνη. Τι ωραίο μέρος η Κοζάνη. Του ξέρεις την ιστορία με την Κοζάνη που δεν μπόρεσε να κάνει ο Εβραίος. Πήγε εκεί πέρα και έφυγε Κοζάνη. Δεν ξέρω, όταν μου λένε για Κοζάνη, μου έρχεται μία φρίκη μπροστά μου. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ στην Κοζάνη. Την Κοζάνη την έχω, ξέρω, κάτι μεταξύ Πλόβδιβ και Σεράγεβο. Κάπως έτσι την έχω. Εντάξει. Λοιπόν, στα θέματά μας. Βάλ μουσικάρα. Τώρα, αυτό που λέγαμε προηγούμενα ότι αυτό που στην Αθήνα μας χτυπούσαν την πλάτη, τι ωραίοι αυτοί οι παοξίδες και αυτά και τα λοιπά, αυτή τη φορά βλέποντας την δυναμική κατορθώσαμε να ενώσουμε τους άσπονδους εχθρούς, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και να τους συσπυρώσουμε ώστε να ενωθούν για να μπορέσουν να σταματήσουν την καινούργια δυναμική που σχηματίζεται. Γιατί, τι έλεγε ο Πόξης τόσα χρόνια, ρε γαμώτο, όλα τα έχω. Γιατί, για να κάνεις μια μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί να κάνεις μεγάλη ομάδα άμα δεν έχεις κόσμο. Ομάδα χωρίς κόσμο δεν είναι, δέστε την Τρίπολη. Όσο και να προσπαθεί και να κάνει, και πέμπτη βγήκε και έκτη βγήκε και όγδοη βγήκε. Άδειο το γήπεδο, δεν το γουστάρεις, δεν το πάει. Στον Άρη, μόλις βγήκε και πήρε λίγο δυναμική, γέμισε το γήπεδο του, μπήκε μέσα στο κόλπο. Γιατί? Γιατί έχει κόσμο. Το ίδιο και ο Ηρακλής. Αυτές οι 6 ομάδες υπάρχουν. Η Λάρισα έχει τον κόσμο της. Κάτι Γιάννενα, κάτι αυτά. Αυτές είναι ομάδες που μπορούν. Αλλά από τις μεγάλες, τις δυνατές, αυτές που έχουν και τον κόσμο, αναλογικά πάντα, είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί παίζει. Εσύ τους ένωσες. Ένωσες την Αθήνα εναντίον σου, αλλά έχεις και εδώ πέρα το μαλακό υπογάστριό σου. Ενωμένοι και οι συμπολίτες. Δεν τρέχει τίποτα. Ορμάτε, ελάτε όλοι μαζί. Δεν μασάω τίποτα. Δεν μασάω τίποτα. Έχω να πω κι άλλα. Πάμε στη γραμμή που υπάρχει να μην περιμένει. Ορίστε. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας κύριε μου. Σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούργιες εκπομπές. Από πού λοιπόν, μας ακούτε? Τι τον ήθελε στον Όλυμπο ρε φίλε? Αδερφέ, εκεί πέρα πήγα και... Οι πονεμένες γυναίκες, όταν δεν τις θέλει ο γαμπρός, πάνε στη Φλιτζάνο
για να τη ρωτήσουν αν την πάρει ή όχι. Εσύ πήγες στον Όλυμπο να δεις αν θα κερδίσει τον Άγιαξ ή όχι. Ρε Γιώργο, εκεί κατάτησες. Να πηγαίνεις στα όρη και στα βουνά για να δεις αν κερδίσει τον Άγιαξ. Ρε φίλε, όπα, τι ήταν αυτό. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε, κάτι έπεσε. Έχουμε γραμμή άλλη, όχι. Εδώ κάτι έγινε με τον κύριο και έπεσε η γραμμή. Και τώρα ελάτε όλοι μαζί. Δεν σας φοβάμαι. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε, όπως είπα και προηγούμενα, έχουμε τον κόσμο, έχουμε το γήπεδο, έχουμε την ορμή, τη δύναμη. Δεν είχαμε έναν άνθρωπο να μπορέσει αυτό το θέμα να το φτιάξει, να συσπυρώσει, να επενδύσει, να ομορφύνει και να κατεβάσει το Αντάρτικο από το βουνό και να το κάνει τακτικό στρατό. Διότι δεν γινότανε. Εσύ με τα τάγκς και τα κανόνια και εγώ με τις σφεντόνες να κατέβουμε στην Πεδιάδα να δούμε ποιος είναι ο Μόρτης και ο Σερίφης. Ορίστε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε μου. Εγώ είμαι Αριανός. Είσαι Αριανός. Γεια σου σύντροφε Αριανέ, συμπολίτη. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι Αριανάρα. Δεν με πειράζει καθόλου ρε φίλε. Είμαι αρκετά μεγάλος όμως, δεν είμαι πιτσιρικιάς. Ωραία. Λοιπόν, θα χαρώ να μιλάω κύριο Καλέδη και δύο μέρες. Και ο Άρης και ο Πάοκ. Είσαι της γενιάς μου, τι μου, που υπήρχε, δεν υπήρχε αντιπαλότητα. Υπήρχε η αντιπαλότητα, αλλά στο μεταξύ μας εγώ ο εχθρός ήταν άλλος. Όχι, με τους ξένους, με τους ξένους ήταν πάντα έτσι ήταν. Γιατί όταν έπαιζε Άρης Παναθηναϊκός, με ποιον ήταν η Θεσσαλονίκη, όλοι. Περίπου έτσι. Περίπου έτσι. Πάλι, έτσι ναι. Ήταν, ρε αδερφέ, εγώ είμαι εξιτάρης, δεν είμαι παιδάκι. Μα, μη βλέπεις που η φωνή μου είναι νεανική. Έτσι. Βέβαια και είμαι εγώ, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι ένας φαντικός Αριανός. Φαντικός εννοώ από μωρό. Πάνω από 70 χρόνια δηλαδή είμαι Αριανός. Αμάρε φίλε, τι κακό και αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. 70 χρόνια Αριανός δεν είναι και καλό. Δεν είναι κακό γιατί πέρασε και καλές εποχές. Πέρασες. Τι πια, την 70 εκεί είχες καλή ομάδα, το 80 είχες καλή ομάδα. 70 είχαμε ομάδα, φίλε, είχαμε σπίτι. Εκείνη δεν παίζει. Είχαμε Πάλα, είχαμε Χριστίδη, είχαμε Ναρμπάντη, είχαμε Σιρόπουλο, είχαμε Λεξιάδη. Μιλάμε για σοβαρά ονόματα. Αν θα μπορούσα να πάρω ένα παίκτη από αυτούς, ξέρεις ποιο θα έπαιρνα. Ποιο θα έπαιρνες. Το Χριστίδη. Ήταν γάτα. Γάτα, γάτα ήταν και το αυτό του. Και αν μπορούσα να πάρω δύο θα έπαιρνα και τον Αλέκο. Αλέκο έβαζε τα πονηρά τα γκολ. Τα πονηρά τα γκολ και τι. Το έβαζε κλάση την τελευταία στιγμή. Το θυμάμαι σε έναν αγώνα Ελλάς Φιλανδία 2-1 στο Καφτατζόγλιο. Θυμάσαι τον αγώνα που έβαλε με κεφαλιά στο ύψος στους μισό μέτρο περίπου η μπάλα. Με τη Φιλανδία. Θυμάσαι τον Άρη που η εθνική ομάδα σου μπήκε στη Ρουμανία που ήταν όλη η άμυνα του Άρη. Με την εθνική Ελλάδα σου το θυμάσαι. Με τη Ρουμανία ήταν ο Χριστίδης, ήταν ο Σπυρίδωνας, αυτή η δύο. Ήταν ο Ναλμπάντης, ήταν. Σιγά να μην ήταν και ο Μόκαλης. Ναλμπάντης δεν έπαιζε εθνική. Δεν έπαιζε. Εθνική δεν έπαιζε ο Ναλμπάντης. Αν δεν είσαι ψάμε φαίνεται. Εγώ. Ναι. Δεν έπαιζε ρε εθνική ο Ναλμπάντης σου λέω. Ναλμπάντης δεν έπαιζε στον Άρη. Στον Άρη έπαιζε, εθνική δεν έπαιζε. Όχι, μιλάμε για εθνική είτε τέσσερις Αριανούς στην άμυνα. Αυτό εννοώ. Και ο Πάλας ήταν και ο Φυρός. Ο Πάλας, αργότερα. Ο Φυρός αργότερα δεν έπαιξε με αυτούς. Ο Φυρός ήταν λίγο τελευταία. Ο Φυρός ήταν με το Βένο με αυτούς, δεν ήταν. Με το Μόκαλι, με το Ζήτρο. Με αυτούς ήτανε. Για πες μου χαρά. Ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης. Ναι, δεν, εκεί. Δεν έπαιζε ο Φωτιάδης στον Άρη. Ο Φωτιάδης ο Μιχάλης εννοώ. Αυτό που έχετε εκεί μαζί σας. Α, δεν ξέρω. Όχι. Ποιο, ρε Χριστό. Φωτιάδης Μιχάλης ποιος είναι. Πού πήρες ρε τηλέφωνο. Στο ράδιο. Σε ποιο ράδιο. 107 και 4 που είναι άλλο πήρα. Όχι αυτό είναι, αλλά δεν το ξέρω το παιδί αυτό. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, Αριανέ, να σε.
Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Α, κανένα αυτό του Μπατμανίδη που έρχεται το πρωί εδώ πέρα. Κάνας αυτό, μάλλον εκεί, ναι, όχι, επειδή εγώ δεν είμαι Σαββατοκύριακο, τώρα κάνω, αντικαθεστώ ένα φίλο εδώ πέρα, δεν το ξέρω το παιδί. Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω το. Λοιπόν, για πες μου τα προγνωστικά σου για αύριο. 1-0 που έχω κερδίσει. Θα κερδίσει, Γιατί το βάζω και στοίχημα εγώ. Και παίζω στοίχημα πάντα τον Μπαρόκο. Μόνο που έχασα με την αυτή που έχασε εδώ μέσα στην Τούμπα εδώ. Έφαγε πολλά γκολ και το έχασα το γητέρι. Μάλιστα. Έγινε, Αριάννα, να είσαι καλά. Πρέπει να πάμε σε ένα ακόμα συντομότατο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς, όπως λένε και κάτι αυτοί που εσείς κοιτάξτε, μην αλλάξετε θέση. Μην πείτε, άντε πάω να κάνω κάποια ψώνια και γυρίζω. Πάω να κάνω ένα μπάνιο, θα προλάβω. Όχι, σε πολύ λίγο είμαστε εδώ. Μην κουνηθείτε από εκεί που κάθεστε. Κόκαλο! 2-31-0 2-87-888 Επικοινωνείτε με ανοιχτές γραμμές, με το Λίμπερο. Ανοίγουμε γραμμές για το ακροατήριό μας. Λίμπερο είσαι και να το λέτε. Ακούτε το Βαραβά, το συγκρότημα Βαραβάς, ισπανικό συγκρότημα, σε ένα ωραιότατο τραγούδι που είχαν βγάλει το 1972. Oh my woman, oh my girl. Ορίστε. Καλημέρα. Καλώς τον εκιασάργησε. Και καλή σας εβδομάδα, κύριε μου. Ευχαριστώ, καλέ μου άνθρωπε. Επίσης το αυτό επιθυμώ και διημάς το είμαι ύψιλον. Μα κύριε Γιώργο, αυτό που έκαματε δεν ήτανε πρέπον. Ποιο, αδερφέ? Μας εγκαταλείψατε το καλοκαίρι και μας αφήσατε μέσα στη βράση και μέσα στην πίσα να καιγόμαστε, κύριε Γιώργο, και εσείς λουζόσασταν εις παραλίας. Εάν είχα ένα δικηγόρο μπροστά και δύο μάρτυρες, θα σου έκανα μήνυση, διότι ψεύδεσαι και πληροφορείς. Εάν θέλεις, κύριε Γιώργο, με συγχωρείς, μπορεί να έρθω κι εγώ μάρτυρας του Ιαχωβά, άμα δεν τις κάνω μάρτυρα. Εντάξει, από ποιος είσαι? Ομοσχοβήτης είμαι. Τι κάνεις, ρε φίλε? Ένα Σαββατοκύριακο έλειψα. Εχθές έκανα εκπομπή το πρωί. Όχι, εγώ άκουσα την κοπελίτσα ότι είχα ρωτήσει και είπαν θα έρθεις από Δευτέρα τις 8. Ναι, αλλά ήμουνα και Σαββατοκύριακο και δεν το ξέρα. Έχασα το Σάββατο, την Κυριακή όμως εχθές ήμουν εδώ. Τι γίνεται, φίλε Μοσχοβήτη? Όλα καλά, όλα καλά. Τελικά είσαι μια φωνή, Γιώργο, που ξέρεις ότι απουσιάζεις από τα αυτιά των ακροατών, ακροατών που αγαπάν το ποδόσφαιρο και αγαπάν τον άνθρωπο γενικότερα, το πω έτσι. Ναι. Απλά. Και ναι, θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σου την πρωινή σήμερα τη Δευτεριάτικα και καλή εβδομάδα να πω, να ευχηθώ μέσα από καρδιάς την Μπαοκάρα μας να κάνει το πρέπον και να πάρει αυτό που την αξίζει και που το δικαιούται εδώ και χρόνια. Αυτό το εύχομαι από καρδιάς και πιστεύω θα τα καταφέρει. Εσείς τι άποψη έχετε, κύριε Γιώργο, ως έμπειρος? Εγώ, επειδή ξέρω ότι το καλοκαίρι οι ομάδες, ειδικά αυτές οι βόρειες, δεν είναι έτοιμες. Και άμα θα δεις ότι, φίλε κύριε Μοσχοβίτη, αν θα δεις όσες φορές ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε παίζοντας με μεγάλες ομάδες, είτε αυτή λεγόταν Άγιαξ, είτε με τη ΣΑΛ και τώρα τελευταία, χάνει πάντα στη λεπτομέρεια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, και πραγματικά έχοντας πολύ καλύτερη ομάδα, την καλύτερη ομάδα της ιστορίας του, εκτός φυσικά την ομάδα του Κούδα που εκείνη δεν πεζόταν, άστο, εκείνο είναι κάτι άλλο, εκτός από αυτή την ομάδα, η σημερινή ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα αίτητη, μια ομάδα έμπειρη, μια ομάδα χωρίς προβλήματα, με έναν κόσμο που πραγματικά έκανε sold out, 23.000 εισιτήρια, άρπα κόλλα, με καλούς παίκτες, με καλό προπονητή, με καλούς managers. Νομίζω ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί αυτό τον Άγιαξ αυτό τον καιρό. Δεν παραγνωρίζω, κύριε Μοσχοβίτη. Δεν παραγνωρίζω. Σκέτο Μοσχοβίτη, σκέτο, σας παρακαλώ. Έγινε, σκέτο Μοσχοβίτη. Έγινε, φίλε Μοσχοβίτη, δεν παραγνωρίζω
την τεράστια ποδοσφαιρική αξία του Άγιαξ. Αλλά νομίζω οι συγκυρίες θα είναι τέτοιες και ο ΠΑΟΚ όχι μόνο θα κερδίσει αύριο, αλλά θα έχει ένα σκορ ασφαλείας. Αυτή είναι η γνώμη μου και την καταθέτω, το είπα και χθες άλλωστε. Μάλιστα. Εγώ είπα να διευκρινίσω, επειδή κατά καιρούς αυτές τις ημέρες τοποθετήθηκαν πολύ ομοειδεάτες μας, πολλά αδέρφια μας, και ήταν σαφέστατοι, ξεκάθαροι. Κάποιοι δήμονες διαστρεβλώσαν τα λεγόμενα τους, λέγοντας ποιος Άγιαξ, ενώ αντίθετα είπαν... Όχι, αυτός που λέει ποιος Άγιαξ, άλλο δεν φοβόμαστε. Α, μπράβο. Άλλο το σεβασμός και άλλο, έτσι, το δεν φοβάστε, και άλλο το ποιος Άγιαξ. Και ρε, προσπάθησαν να το σπηλώσουν αυτόν, πώς να σε πω, αυτή την αυτοπεποίθηση που έχει πλέον ο λαός για την άβρα τη θετική που εκπέμπει και την πηγάζεται μέσα από την ομάδα και από αυτό που της δίνει η ομάδα. Λοιπόν, θέλαν δηλαδή έτσι να το μεταβάλουν, αλλά είναι τέτοιες χειροσκοπήσεις, αγαπητέ Γιώργο, που και εγώ αυτό πιστεύω και στο μπροστινό μέρος και στο πίσινο και στα αριστερό και στο δεξί του μυαλού μου, ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, να πάρει αυτό που του δικαιούται. Το πλήρωμα του χρόνου, πολύ σοφά το είπες, ευχαριστώ πολύ, να τα πούμε και αύριο. Όλη την εβδομάδα. Εννοείται, καλημέρα. Βεβαίως Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Γεια σου φίλε Μοσχοβίτη, παλιός φίλος, καλός ακροατής, σοβαρός πάντα και τεκμηριωμένος. Ορίστε στην επόμενη γραμμή. Την καλημέρα μου. Καλώς τον, ναι. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ Γιώργο, σε σένα, το συντελεστά του σταθμού και σε όλους τους ακροατές. Και στον Χρήστο τον Γιώργο. Προπαντός. Είμαι ο Βασίλης. Γεια σου κύριε Βασίλη. Ο Ηρακλειδεύς. Βασίλης Σκέτος. Βασίλης Σκέτος. Ναι. Γεια σου Βασίλη. Εύχομαι λοκάρδια την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Ατρόμητο, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ό,τι το καλύτερο, γιατί το θέμα είναι εθνικό. Πρώτα η συλλογή των βαθμών που χρειαζόμεθα ως ποδοσφαιρική ομοσπονδία, και αφετέρου να ακούγεται και το όνομα της Ελλάδος. Διότι μπορεί να λέγεται ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, αλλά παραμένει στην Ελλάδα. Ολυμπιακός Περιώς, αλλά παραπέμπει στην Ελλάδα. Ατρόμητος Περιστερίου, αλλά παραπέμπει στην Ελλάδα. Και τα μάτια είναι διεθνή. Δεν τελούνται εδώ. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα σε σένα, σε όλους τους ακροατές μου, επειδή σήμερα είναι παραμονή μιας από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, χρόνια πολλά και ήθε η Αγία Σκέπη να σκεπάζει τους πάντες. Ήθε απλώς, Βασίλη μου, πες μας, τι είναι αυτή η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είδαν τρεις άνθρωποι, μάλιστα, όπως είμαι εγώ, εσύ και ο Χρήστος, ο Κιώσης δίπλα, που έχω δίπλα μου, ο Ιακώβ, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, αυτούς πήρε μαζί τους το όρο Σαββόρ. Πώς είναι πραγματικά ο Θεός. Τον είδαν αυτοί. Φυσικά. Όταν θα διαβάσεις την αποστολική περικοπή του Ιωάννου που είτε αυτό... Παρουσιάστηκε μπροστά τους ο Θεός ή ακούσαν καμιά φωνή. Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει ο Θεός δεν έχει φανεί σε κανέναν. Ούτε καν στο Μωυσή. Στο Μωυσή... Ο Μωυσής είδε τα οπίστια του Θεού. Μια φωτιά είδε, ένα βάτο μετά, που γεγόταν. Μετά την γεωμένη βάτο, ναι, όταν είδε τις εκρήξεις που γινόταν στο βράχο για να γραφτούν οι πλάκες, μάλιστα, είδε τα οπίστια του Θεού. Ένα είναι αυτό στη γέννηση. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, όταν τους πήγε στο όρο Σταβόρ και άρχισε να ανεβαίνει προς τον ουρανό και χαζεύαν οι άλλοι σαν αερόστατο, εκάλυψε όλη την κορυφή με ένα πυκνό σύννεφο. Όπως κάναμε εμείς όταν θέλουμε να δούμε την έκλειψη του ηλίου και καπνίζουμε ένα γυαλί. Μάλιστα. Για να μην καούν τα μάτια μας από τον ήλιο. Παναγία μου και Χριστέ. Και όταν έγινε το αυτό, τότε ξαφνικά είδανε το λευκό το ένδυμα να πυρακτώνεται όπως ένας λαμπτήρας θωρίου. Του Χριστού. Φυσικά. Μάλιστα. Να κατεβαίνουν δεξιά και αριστερά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και στο βάθος ο πατέρας να βλέπει. Και τότε ανέκραξε ο Πέτρος, «Κύριε, μη μας γυρίσεις πίσω. Κάνε μου μία σκηνή στη δεξιά νεφέλη, να χαζεύω όλη μου τη ζωή εσένα, τον πατέρα σου και τους αγγέλους». Γίναν τέτοια πράγματα, κύριε Βασίλη. Τρομάζω. Γίναν τέτοια πράγματα, Γιώργο. Μάλιστα. Ωραία. Όλοι γι' αυτό αυτοί... δεν άφησε, στην αρχή δεν άφηνε κανένα να τον ακουμπήσει όταν αναισθήθη. Όταν αναισθήθη, ναι, ήταν πλέον πνεύμα.
Όχι, δεν άφηνε κανένα να τον ακουμπήσει. Γιατί ήταν πνεύμα. Δεν γιατί είπε... δεν είχε πάει στον πατέρα του. Μη μου άπτου, δεν είπε αυτό, δεν είπε. Ναι, θα τους έκαιγε. Με ακουμπάτε, κοπρίτες, τους είπε. Όλη η μηνολογία, ναι, ομιλεί για το φως. Το ανέσπερον και το άδυτον. Πανα... απλά μπορεί και έχει την ικανότητα να λαμβάνει τη μορφή του ανθρώπου. Και γι' αυτό κατά τη γέννηση, όταν γίνεται η ευχή την τελευταία ημέρα της δημιουργίας, ας ποιήσομεν άνθρωπον. Από τότε υπήρχε η τριαδικότητα. Δεν είπε σε πρώτο πρόσωπο να ποιήσω άνθρωπον και τον έκανε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Δηλαδή εικόνα ότι τον μοιάζουμε. Θα τον βλέπω και θα με βλέπει αφενός, διότι κατά την πρώτη εμφάνιση στον Αβραάμ είπε τη λέξη «Είμαι ο Ον», ο υπάρχον δηλαδή, δεν είπε «Είμαι ο Θεός». Όταν τον ρώτησε ο Αβραάμ «Ποιος είσαι?», όταν μετά την πτώση πλέον ο κόσμος άρχισε ένας να τρώει τον άλλον και έφτασε στο απροχώρητο και έπρεπε να εμφανιστεί για να δημιουργεί στην αρχή μία μαγιά για να γίνει μία θρησκεία ανεξάρτητα πόσο ο Ισραηλίτικος λαός την εξέλαβε. Και έμεινε στη σκιά, δεν το είδε ο ήλιος και μαράζεσε η θρησκεία του. Ακόμη περιμένουν τον Μεσσία οι Ισραηλίτες. Ο περιούσιος λαός του Κυρίου. Τελείωσε αυτός. Αυτοί πήγαν η κατάρα του νόμου και η σκιά του νόμου. Έτσι τους απεκάλυψε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν κατά το ίμιση Εβραίος. Και ξέρεις ότι από τη φυσική, όποιο λουλούδι δεν το βλέπει ο ήλιος, μαραίνεται, εκφυλίζεται και στο τέλος απίζει. Αυτό πάθανε οι Εβραίοι. Και είναι πάρα πολύ δεσποτική η εορτή και παρακαλώ όλους τους χριστιανούς ορθοδόξους εάς προστρέξω σε οποιαδήποτε εκκλησία. Μάλιστα. Όπως μας τίμησε ο Θεός και έγινε Γιώργος και Βασίλης, ας τον τιμήσουμε και εμείς. Δεν ζητάει τίποτε άλλο από μας. Ούτε θυσία, ούτε να ξοδεύουμε, ούτε κόπο να κάνουμε. Φόβο Θεού, σεβασμό δηλαδή. Τίποτε άλλο. Ποτέ δεν ζήτησε τίποτα από τον άνθρωπο. Και είναι και μεγαλόψυχος και μεγάθυμος. Αυτά αγαπημένο μου Γιώργο, να προστατεύει τις δυο τις κορούλες σου, τη γυναικούλα σου και όλους όσους αγαπάς. Και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλος ο κόσμος να, από αυτά τα πολύ όμορφα τα λόγια που μας είπες πραγματικά να γίνουν αιτία να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Γεια σου κύριε Βασίλη, να είσαι καλά. Χαίρετε, γεια καλή, σου, συνέχεια. Κύριε Βασίλη. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια να έχεις και να έχεις την ευχή του Θεού. Γιατί όποιος ακολουθεί το λόγο του Θεού δεν έχει να χάσει ποτέ. Στο τέλος ο θεοθεσεβούμενος, ο άνθρωπος, στο τέλος θα πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Γιατί είναι πρικισμένος με υπομονή και η υπομονή νικάει τη νίκη, όπως με έλεγε και ένας τεράστιος φίλος μου. Το ξέρεις αυτό, άκου τι με είπε. Υπομονή ρε μου λέει, η υπομονή νικάει τη νίκη. Ορίστε επόμενος, καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Έλα, σε ακούω. Λοιπόν, είμαι παλιός ακροατής. Ναι. Δικό σου. Ευχαριστώ. Ήμουνα πολύ και του Κωστάκη. Αλλά εκείνος τώρα δεν είναι με εμάς. Εσύ έμεινες με εμάς και σε ευχαριστούμε. Ο Κωστάκης έγινε βουλευτής. Ναι, εσύ έμεινες με εμάς, με το λαό. Ευχαριστώ με το λαό για αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια. Το όνομά σου. Έτω, Μιχάλης από Αλεξάνδρη. Έλα, Μιχάλη. Θα βάλεις το τραγούδι στο τέλος, αυτό που έβαζες κάθε Παρασκευή, το θυμάσαι? Πιο απ' όλα. Ένα έβαζε στο τέλος. Δυτικές συνοικίες, δεν το θυμάσαι, ε? Δυτικές συνοικίες, όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια. Εκείνο εκεί, ναι. Σαν παρέστηση. Εκείνο το θυμάσαι? Βέβαια. Κάθε Παρασκευή που το έβαζες. Ναι, τότε που είχαμε βγάλει μία φήμη ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου παίρνει τον ΠΑΟΚ και της το αφιερώναμε αυτό. Δεν την αφήσαν τότε να το πάρει. Να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι που μου είπε, θα πω και το όνομά του. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαφημιστές, πιο παλιούς διαφημιστές της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα όταν είχε έρθει από την Ιταλία, εκεί κατεβαίνοντας Αγία Σοφία αριστερά, πριν βγει στη Τσιμισκή, υπήρχε μια δίσκο, Δάφνης και Χλόη λεγότανε. Από τις πρώτες δίσκο μετά έγινε Πανόπτικουμ.
Είναι ο ιδιοκτήτης της δίσκου αυτής, ήταν ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης, φίλος μου, ο οποίος είχε και διαφημιστικό γραφείο εκεί στην Αγία Σοφία. Με κάλεσε που λες μια φορά, φίλε Μιχάλη, και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτό το μασάλι, μου λέει, για τη Γιάννα, τι συμβαίνει, λέει, γιατί μαθαίνω ότι από σένα ακούστηκε. Λέει, τι είναι, λέει, έχω πάρει μια δουλειά να κάνω μια έρευνα στη Θεσσαλονίκη κατά πόσο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα θέλανε να έρθει η Γιάννα Αγγελοπούλου και να πάρει τον ΠΑΟΚ. Άκουσε να δεις τι έκανε η γυναίκα. Έβαλε τη διαφημιστική αυτή εταιρεία να κάνει έρευνα αγορά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ακούστηκε τότε η εκπομπή που κάναμε με τον Κώστα το Χίτα, του Ιλουμινάτη, ήταν μια εκπομπή που την παρακολουθούσε όλος ο κόσμος. Ακούστηκε, μου λέει, στην Αθήνα ότι ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και περιμένει τη Γιάννα από αυτό που ξεκινήσαμε εμείς εντελώς για πλάκα. Ναι. Και πραγματικά, όπως είπες προηγουμένως, φίλε Μιχάλη, παραλίγο να τον πάρει τον ΠΑΟΚ, δεν την αφήσανε. Τη φορτώσανε τον ελεύθερο τύπο και μπήκε μέσα 150 εκατομμύρια γυναίκα σε 3 χρόνια. Ναι, τότε δύσκολα χρόνια μας, δηλαδή μας κρατήσατε εσείς και το άκρο τρελό και ασπρόμαυρο, αυτά τα δυο ήταν οι θυμάμαι. Άκρο τρελό, ποιο αυτά. Ήταν αυτή, ποιος το έκανε αυτό? Η εκπομπή στο... των συνδέσμων, η εκπομπή. Α, ναι, 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 ναι. Αυτά τα δυο όσο... κράτησαν τον κόσμο, ενωμένο. Είναι χαρά μου που μετά τόσα χρόνια μου το θυμίζεις, φίλε Μιχάλη. Βέβαια. Τι να ξεχνούνται αυτά, δεν ξεχνούνται. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν ήρθε τότε η Γιάννα και ήρθε ο Σαββίδης μετά. Κοίταξε, δεν είναι. Αυτό ήταν δώρο Θεού. Δεν ήταν μικρό μέγεθος και η Γιάννα. Εντάξει, και ο όχι, Σαββίδης, ήταν, Σαββίδης. Ήταν, δεν μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει αυτός, δεν θα μπορούσε. Όχι, ο Σαββίδης έχει τη Θεσσαλονίκη ορμητήριο, αυτή θα έμενε στην Αθήνα. Και δεν όπως και να γίνει, να όταν είσαι στην Αθήνα, έχεις τις πιέσεις της Αθήνας. Θα έχει τις πιέσεις εκεί. Έτσι. Αυτός από πιέσεις δεν καταλαβαίνει, αλλού είναι οι δουλειές του και δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούν να τον κάνουν τίποτα. Και μην ξεχνάς, μένεις στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που μένεις στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να έχει την πίεση που έχει στην Αθήνα. Εδώ έχει την πίεση από τη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη δει, του λέει, προχώρα, πρόεδρε, εδώ είμαστε εμείς. Ο προηγούμενος που μιλούσε ο κύριος που τα έλεγε τόσο Βασίλης, ωραία, ναι. Σε κάποια φάση σηκώθηκα, πάω στο ράδιο κοντά, ρε λέω, μήπως άλλαξε μόνο του και πήγε στη Λιβύα. Τι πράγμα είναι αυτό. Να σε καλά. Ωραίο, έχει δίκιο, έχει δίκιο, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στους εορταζόμενους, στους εορταζόμενες. Ποιοι είναι γιορτάζουν και σήμερα? Και με την νίκη. Μεταμόρφωση του δεν, Σωτήρου. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Σήμερα είπε. Πώς είναι σήμερα? Μεταμόρφωση. Ναι, μεταμόρφωση. Τι έχει εκεί ο ΠΑΟΚ? 6 του μηνός είναι σήμερα. Μάλιστα. 6, όχι 5 είναι. 5. Εγώ νομίζω αύριο είναι. Για να τέλος πάντων. Επειδή δεν θα έπαιρνε αύριο, γι' αυτό το είπε σήμερα. Ωραία. Να σε καλά. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Γεια σου, φίλε, και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε. Χαίρετε. Ω, καλημέρα κύριε Κώστα, αγαπητέ φίλε κύριε Κώστα. Καλημέρα. Από τη θρηλυκή, αγαπητή, πανέμορφη Κατερίνη. Το πανέμορφη... Δεν είναι καθόλου πανέμορφη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο νομός είναι πανέμορφος. Οι Κατερινιώτες φημίζονται για τη αγρικιά τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Ορίστε. Τι εισαγωγή ήταν αυτή που έκανες, βρε ξεδιάτροπε, βρε επονίδιστε. Ποια χούντα των συνταγματαρχών ανέφερες, βρε. Εγώ είμαι ενάντιος σε κάθε μορφή δικτατορία, αλλά τουλάχιστον αυτοί παρέδωσαν μια Ελλάδα με ισοσκελισμό χωρίς χρέος. Και ήρθε η μεταπολίτευση και μας έβαλε στα μνημόνια η μεταπολίτευση. Και όχι μόνο χωρίς χρέος, οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Και τότε οι αυλές των σπιτιών με τα οικόπεδα, οι καμπινέδες ήταν
στις αυλές και πήγαινες μέσα στο κατακείμενο για να κάνεις την ανάγκη σου έξω στην Ήπεθρο και έδωσε 25.000 σε κάθε 25-15 σε κάθε οικογένεια για να βάζει τις τουαλέτες μέσα. Πόρτες και παράθυρα όλα ανοιχτά. Κανείς δεν τολμούσε να μπει να κλέψει. Ούτε σε κάδους κοπιδιών ψάχναν για να βρουν φαγητό. Και η μεσαία τάξη ανθούσε. Και επειδή προέρχεσαι από τη μεσαία τάξη. Ακριβώς. Ο πατέρας σου είχε τη δυνατότητα να σε στέλνει από εδώ και από εκεί για να κάνεις τις εμπορικές τις δουλειές αργότερα μετά το τέλος της επταετίας, της επταετίας όταν πλέον ήσουν 20χρονος και πήγαινες από εδώ και από εκεί και άκμαζες και ήρθαν και ήρθε η γενιά του Πολυτεχνείου και τα σάρωσε όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και μας χρεοκόπησε ο τρισκατάρατος που ήρθε το 81 στην εξουσία. Η γενιά του Πολυτεχνείου, το 81, όλη η γενιά του Πολυτεχνείου γίνανε υπουργοί και βουλευτές. Χαραμοφάιδες. Ήρθανε και μετά συνέχισε ο Σιμίτης με τον Παπαντονίου παίξει το χρηματιστήριο. 100 δισεκατομμύρια οι μικροκαταθέτες, οι άμυαλοι. Ο κάθε παλιοχωριάτος πουλούσε χωράφια και σπίτια για να παίξει χρηματιστήριο. Έτσι είναι, μη γελάς. Εμείς ήμασταν κορόιδα. Έχει δίκιο. Που δεν παίζαμε. Είμαι εκείνα τα φρουτάκια. Που εδώ τουλάχιστον στην πόλη μου υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση και κλείσανε εκείνα τα φρουτάκια. Γίνανε, έχεις βουνό το δίκιο σου ρε Κότσο, τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων. Δηλαδή άλλο να μιλάς για το χάρτινο πρωτάθλημα που πήρες πέρυσι και να έχω τις αντιρρήσεις μου, αλλά τώρα είδες. Με θρησκευτική ευλάβεια σε άκουσε. Το χάρτινο το πρωτάθλημα υπάρχει συνυπετιότητα δική σου. Γιατί δεν φρόντισες να πάρεις τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να το αποφύγεις. Και εγώ επειδή με ξέβηκε να βάλω ένα διχτάκι, εσύ έπρεπε να... Όχι, εσύ Ολυμπιακός. Έπρεπε να το εκμεταλλευτείς δηλαδή για να πάρεις έτσι πρόστιχα το μάτς. Ποδόσφαιρο είναι, παιχνίδι είναι. Βρώμικο είναι το παιχνίδι από τη στιγμή που διακυβεύονται τόσα χρήματα και το ξέρεις πολύ καλά. Ο θάνατός σου, η ζωή μου είναι. Μια ζωή η αδιφάγος Αθήνα εκμεταλλευότανε όλη την άλλη ποδοσφαιρική Ελλάδα. Α, σήμερα είσαι επικίνδυνος. Τι να το κάνουμε, δηλαδή θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο. Όχι, έτσι είναι, όπως τα λες. Όπως τα λες, Χρυσόστομε, σήμερα δεν παίζεσαι. Σήμερα είσαι ένας Κώστας που έγινε σε θεία να σε αγαπήσουμε. Γιατί άλλες φορές είσαι ένα τομάρι και μισό. Καλά, καλά. Όταν σας ασκείται κριτική, ο κ. Κώστας αντιπαουξής. Σας ασκείται κριτική για να φύγει το μπάμπαλο από τα μάτια και από το μυαλό και να βλέπετε και τα λάθη σας για να μπορείτε να τα διορθώνετε. Τέλος πάντων, φτάσατε δικαίως εκεί που φτάσατε, αν και αργήσατε να φτάσετε. Λοιπόν, και τώρα έχετε να διαγωνιστείτε με μια ομάδα πολύ καλύτερη από εσάς. Και έρχεται ο άλλος και λέει,
τα δικά του. Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ για να κερδίζει ο καλύτερος 90%. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. 99%. Γι' αυτό και υπάρχουν ελπίδες αρκετές. Αλλά όχι να ακούω, βγήκε ο άλλος ο Κοζάνη τώρα που δεν θυμάται την ομαδάρα που είχε τον Ολυμπιακό Κοζάνης τη δεκαετία του 60 και έπαιξε μπαράζ με τον Πιερικό και έχασε 2-1. Ομαδάρα! Ομαδάρα, και αν δεν τους είχε αποβάλει δυο παίκτες ο Πορτογάλος ο διαιτητής, θα το παίρναν το μάτς. Και θα ανέβαινε πρώτη εθνική ο Ολυμπιακός Κοζάνης. Βεβαίως. Δυο παίκτες απέβαλε από τον Ολυμπιακό Κοζάνης και έναν από τον Πιερικό. Στο Χαριλάου το 1961. Και στο μπαράζ βγήκε ο Πιερικός. Ναι. Και μετά έπιξε μπαράζ με τον Ηρακλή Καβάλας. Πάλι στο Χαριλάου και τον κέρδισε 2-0. Ναι ρε Κώστα, αλλά εκείνη η ομάδα του Πιερικού έγραψε ιστορία. Και η ομάδα του Ολυμπιακού Κοζάνης ήταν πολύ πιο γυμνασμένη από την ομάδα του Πιερικού. Αυτό πήγα να πω, δηλαδή όταν η ομάδα εκείνη μεγάλη του Πιερικού, που πραγματικά δηλαδή κατατρόπωσε όλες, ποια Λάρισα τώρα μπροστά στον Πιερικό. Κατόρθωσε τώρα αυτοί οι Κοζανίτες και κοντράραν εκείνη την ομάδα. Ομαδάρα! Πρέπει να έχει κάποιον καλό παίκτη που έπαιζε εκεί που μπορούμε να θυμηθούμε. Ομαδάρα είχε. Ομαδάρα. Είχε Ιωαννίδη τερματοφύλακα. Είχε Γεροντίδη σέντερ μπακ. Είχε μπροστά έναν παίκτη, δεν το θυμάμαι, πήγε στον Ολυμπιακό. Ήταν και ο Μακεδονικός Κοζάνης. Δεν ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Κοζάνης. Μάλιστα. Ήταν επίσης. Επειδή κάναμε κατηδίαν αναφορά σε κεφαλοσφαιριστές, θα θέλω να την επαναλάβω και να πω ότι εγώ ο μεγαλύτερος παίκτης που είδα με τα μάτια μου center for στο κεφάλι ήταν ο θρυλικός Μέντεκας, Μεντεκίδης της Καλαμαριάς. Εκείνης της Καλαμαριάς. Τι θέση έπαιζε αυτός? 9. Center for. Και εκείνη της Καλαμαριάς που είχε Αυγητίδη τερματοφύλακα, είχε Χρυσανίδη, είχε Αβραμίδη ο καλύτερος παίκτης για μένα της εκείνης της Καλαμαριάς, είχε Νυφαδόπουλο εξαριστερά, είχε Πεκταράδες, είχε είχε έναν γίγαντα center back, δεν φεύγει το όνομα. Φουλατσικλής. Όχι ρε, σέντερ μπακ, Φουλατσικλής ήταν σέντερ φορ. Λοιπόν, μεγάλη ομάδα. Γιαρακίδης. Πώς? Γιαρακίδης. Όχι. Δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε τον Κυριάκο τον Μηταριώτη, το τρίτο πιο δυνατό σουτ στην Ελλάδα, που εμφανίστηκε μετά τον Παπα Εμμανουήλ. Αυτός όλους μαζί, αν τους βάλεις μισός σαν σαράφι δεν βγάζουν. Και τον Γιώργο Καμάρα. Ψάξε να βρεις τι αποτελέσματα έφερες με εκείνη την Καλαμαριά τότε. Ποια ρε, τι λες ρε, σαράφι ρε σου λέω και με λες ο Μίντακας και ο Φρίντακας. Σαράφι ρε, Σταύρο σου λέω ρε. Ρε άλλη εποχή, δεκαετία 50-60 σου λέω εγώ τώρα. Ποιος θα ράψει τώρα? Σαράψει είναι το 50 γεννημένος. Άσε μου τώρα. Είσαι και 107 χρονών. Πόσο έγινες, 100 Κώστα? 73 είμαι. Α, τα μάμεις. Λοιπόν, του 46 είμαι γεννημένος. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά λέμε για τώρα κεφαλοσφαιριστάς. Πρώτος και καλύτερος ο Μεντεκίδης της Καλαμαριάς. Ο Νίκος ο Κασάπης του Ηρακλή. Βέβαια. Ο Αλέκος Αλεξιάδης του Άρη. Βέβαια. Ο 1.70 παρακαλώ. Μίμης Παπαϊωάννου. Ναι, ναι, ο οποίος ναι. Έπαιρνε κεφαλιά από τον 1.90. Ναι. Γιατί είχε χρόνο εώρησης. Ο Μίμης,
Ο Μίμης ο Παπαγιωάννου, ναι, με ένα 70 έπαιρνε κεφαλιά από τον 1,90. Μάλιστα. Γιατί είχε χρόνο αιώρησης. Όταν σηκωνόταν αυτός και σηκώνταν στον αέρα, ο αμυντικός κατέβαινε. Αυτό το είχε και ο Γκάλης, τον χρόνο αιώρησης. Και ο Μποτίνος. Βέβαια, και ο Μποτίνος, μεγάλος κεφαλοσφαιριστής. Έτσι. Αλλά ακριβώς. Και πολύ μεγάλος κεφαλοσφαιριστής ήταν και ο Αντωνιάδης του Παναθηναϊκού. Λόγω ύψους. Λόγω ύψους, λόγω φάρδους ήταν τώρα. Απά τον κουρέψουμε. Ο Νεοτάκης ο Λουκανίδης. Μάλιστα. Και ο Δωμάζος. Εκείνη ο κοντοκεφτές. Ο Δωμάζος δεν έβαλε κόλμη κεφαλιά στην καριέρα. Σιγά. Τι να βάλει, βρε, εκείνη η ποδοσφαιρική απάτη. Ο Μίμης ο Παπαγιάννου ήταν στο ύψος του Δωμάζου. Ναι, αλλά ήταν ο Μίμης ο Παπαγιάννου. Έπαιρνε την μπάλα πάνω στη γραμμή και τρίπλαρε πέντε τώρα με την άλλη την κοτοκουράδα εκείνη με τη μακρινή την παλιά που βρίσκε τον πώς το λέγανε, τον Αντωνιάδη. Ο κοντό εκείνο το κακό. Ρε παπάς ήταν, ο Ελευθεράκης τον έκανε μάγκα αυτό. 20 χρόνια, ποιος είναι ο Ελευθεράκης, έχει 9 χρόνια διαφορά, βρε. 41 είναι ο Δωμάζος. Του 50 είναι ο άλλος. Άντε ρε Κώστα, ξεκόλα από το Δωμάζο, ρε Κώστα. Δηλαδή τώρα με δίνανε κούδα ή Δωμάζο, θα έπαιρνα το Δωμάζο ποτέ? Μην τρελαθούμε. Το μόνο λόγο να τον πάρω θα ήταν. Στον κούδα, σε έχω ξαναπεί. Στα εκτός έδρας ψάχναμε να τον βρούμε. Σαράφης και Τερζανίδης ήταν οι μονομάχοι στα εκτός έδρας. Τι με είπες, ένα πλαγαδερό φίλο σου εχθές αμφισβητούσε το Σταύρο του Σαράφη. Δεν βαριές, εντάξει. Λοιπόν, μετά τον Κούδα το δεύτερο όνομα για μένα είναι ο Σαράφης. Βέβαια. Και το τρίτο είναι ο Γιάννης ο Γούναρης. Άλλος τεράστιος κεφαλοσφαιριστής, ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι ο πρώτος από όλους, ρε. Άλλος τεράστιος. Ο καλύτερο, αυτός για μένα από όσους έχεις πει είναι πρώτος ο Σταύρος, λοιπόν, ο Σαράφης και δεύτερος είναι ο Αλεξιάδης. Ερχόμαστε στο διατάφτα. Όχι, δεν πρόβλημα, ο Μεντικίδης ήταν άλλο πράγμα. Με το Μεντικίδη με φαγές. Και ο Κασάπης ήταν τρομερός. Του Ηρακλή. Λοιπόν, κύριε Κώστα, πρέπει να κάνω διάλειμμα. Δεν λοιπόν, θα καλέσεις εσύ, θα σε καλέσει ο σταθμός για να ολοκληρώσει σε 3 λεπτάκια. Καλά. Θα σε καλέσει ο σταθμός μέσα τα κορίτσια. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Κιώσης. Όλη την εβδομάδα 8 με 10 μαζί. Πάμε στις γραμμές. Τον κύριο Κώστα πρώτα τον κύριο Κώστα. Έλα, κύριο Κώστα. Λοιπόν, θέλω να συμπληρώσω και να πω. Θυμήθηκα το center back. Το γίγαντα Νικήτα Μαλιόγλου. Μαλιόγλου, ε. Ναι. Άντε. Ο οποίος ήταν στο ύψος και μπορεί και ψηλότερος από τον αρίσταρχο Φουντουκίδη. Α, γίγαντας. Και τον τερματοφύλακα Αυγητίδη. Παράσχο Αυγητίδη. Αυγητίδη, είδες που τους ξέρω, ρε. Εσιόλε Σέκ. Ναι. Ναι. Μετά ήρθε ο Ξαρχάκος και οι δυο πήραμε τα γραφή στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο διατάφτα. Πάμε στο διατάφτα. Στο διατάφτα, αύριο ένας κρίσιμος αγώνας. Σιγά τον κρίσιμο αγώνα. Με μια πολύ μεγάλη ομάδα, σταμάτα. Δεύτερον, όχι ρε, δεν τρώω έτσι παπά. Λοιπόν, δεν τρώω τον παπά που πάτε να μου πουλήσετε. Δεν είναι κρίσιμος ο αγώνας. Μυαλό μου είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί που θα σε σαρώσω πάλι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας. Λοιπόν, επιτυχία θα είναι να μην δεχθεί γκολ ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα για να έχει ελπίδες στον επαναληπτικό. 6-2 κρίνει στα αλότρια. Νομίζω ότι παίζει με την ΑΕΚ. 4 γκολ θα βάλει ο ΠΑΟΚ αύριο. Άντε ρε σταμάτα. Φαφλάτα. Λοιπόν, δίνω σειρά στους επομένους ομιλητές. Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Γεια σας. Γεια σου, Κώστα. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Φιλάρετε, τι κάνεις? Όχι στον Θεό, απλά για να το βάλουμε λίγο στη θέση του όπως το βλέπω.
έχει να κάνει με το στόχο που έχει κάθε ομάδα. Η ομάδα του Άγιαξ, όπως είπανε και όλα αυτοί, ο στόχος που έχει η ομάδα του Άγιαξ είναι ποιος? Να πάνε στον τελικό του Champions League. Βεβαίως. Αυτό είναι. Αυτό είναι η καθαρή εικόνα. Εμείς σαν ομάδα θέλουμε να γίνουμε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Ξεκινάει αυτό. Είμαστε μια ευρωπαϊκή ομάδα που δεν έχουμε ακόμα δείξει τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι το ξεκίνημα. Και μέσα από αυτό μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα και τα χειρότερα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Είναι αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχει μια καινούργια ομάδα. Αλλά σίγουρα όμως αν έχουμε την θετική εικόνα, έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτή η ομάδα. Είναι αρκετά αποτελεσματική και έχει αυτό που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες. Ταχύτητα, αποτέλεσμα και πάει λέγοντας. Αλλά, όπως είπες και εσύ, αυτό που έχουμε είναι σίγουρα μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα και όλα τα άλλα έρχονται μέσα από από τα παιχνίδια. Άμα δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά παιχνίδια να ψηθεί, να βιώσει αυτό το καινούριο, δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλα κρίνονται εκ του εξ εμπειρίας. Όχι εκ του αποτελέσματος. Ήταν πέρσι τεράστιος το πόθος και το πάθος που είχε ο Παοξής για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που έγινε αιτία το ευρωπαϊκό το θέμα να το αφήσουν λίγο στην πάντα και να αφοσιωθούν ψυχήτη και σώματι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εφέτος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εφέτος έχεις μια ομάδα πολύ καλύτερη από την περσινή, γιατί από το Δεκέμβρη και μετά ενισχύθηκε κι άλλο. Το καλοκαίρι γίνανε πολύ ωραίες κινήσεις. Ο Ροντρίγκο που πήρανε πίσω σε comeback του Μάτος, ο Αυγουστίνο στα χαφ, το Ελκαντουρί ο οποίος δείχνει να είναι πολύ καλύτερος, το ότι έχει τον Ζαμπά και τον Ακμπομπ, καινούργια χρονιά από την αρχή να κάνουν μαζί προετοιμασία κτλ. Ο στόχο τον οποίο παραγνωρίζω δεν τον πολύ λέμε, γιατί όταν παίξαμε με τον Άγιαξ και τη Σάλκε τότε ο στόχο ήταν το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΟΚ. Θέλει ίσως να εγκληματιστεί, όμως δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί. Αλλά δεν προσαρμόστηκε, λες, ή είδε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ενδεχομένως απογοητεύτηκε. Δεν το βλέπω και φάτο. Νομίζω ότι απλά θέλει χρόνο. Τώρα αν απογοητεύτηκε είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά σίγουρα για μένα το κυριότερο, όλα αυτά τα παιδιά θέλουν 100% παιχνίδια. Χωρίς παιχνίδια δεν έχει αποτέλεσμα. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ να δω αυτό που φαίνονται στα μεγάλα τα κλαμπ. Δηλαδή μια ομάδα στο πρωτάθλημα και μια άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Να υπάρχει η άνεση του να μπορώ να παίζω και με δύο ακόμα διαφορετικές ομάδες. Και ειδικά φέτος με τα play-off θα πρέπει... Με τα play-off, λέω κύριε Φιλάρετε, φέτος που θα έχεις πολύ περισσότερους αγώνες. Ευτυχώς που ο πάγκος του ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλο βάθος. Αυτό ακριβώς. Τώρα είναι αποτελεσματικότατο. Και να κλείσω με αυτό, γιατί πραγματικά έχω ζήσει, μπορεί όχι όλη την περίοδο, αλλά με έναν τρόπο έχω ζήσει αρκετά μεγάλη περίοδο, την περίοδο των συνταγματαρχών. Θέλω να πω το εξής. Αυτά που έλεγε ο κύριος Κώστας, είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να πω ότι πραγματικά κάποια πράγματα είναι παγκόσμια. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα, να έχουμε δεκάδες χιλιάδες ίσως πολυεθνικές εταιρείες, να έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά, να έχουμε αυτή την τεχνολογία η οποία κυριολεκτικά κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο, αυτά όλα δεν υπήρχαν τότε. Τότε η πολυεθνική ήταν μία και ήταν ένα αναψυκτικό, τίποτα άλλο. Και αυτό όλο δημιουργούσε μια άλλη ισορροπία. Οι άνθρωποι είχαν έναν άλλο τρόπο να ζουν. Οποιοδήποτε βρισκόντουσαν στη χώρα τους δεν είχαν όνειρό τους να φύγουν από τη χώρα και να πάνε στην Ευρώπη. Αυτά γίνανε αργότερα.
άλλαξε όλη η παρουσία, η ζωή των ανθρώπων. Άλλαξαν τα πάντα. Εμείς μπορούσαμε να αρκεστούμε με ένα ζευγάρι παπούτσια για 2 και 3 χρόνια. Τώρα ποιο παιδί αρκείται σε αυτό το θέμα? Είναι εντελώς διαφορετική ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Αυτά αυτό που είπε λοιπόν ο κύριος Κώστας, ότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές, τα παράθυρα ανοιχτά, ακριβώς, το κλωδί απ' έξω. Γιατί ήταν άλλη εποχή. Όχι γιατί ήταν η επταετία. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρχε το μεταναστευτικό το θέμα. Δεν υπήρχε αυτή η εγκληματικότητα που είχε. Δεν υπήρχαν ναρκωτικά. Πιάναν κανένα χασικλή και βούιζε ο τόπος. Δηλαδή όταν κάποιος περνούσε από ένα μέρος, ξέραν αν είναι ξένος ή της γειτονιάς. Υπήρχε άλλη αίσθηση του διπλανού. Αυτό φυσικά γίνεται απρόσωπο τώρα. Και όσο πιο απρόσωπο γίνει, το θέλουν να γίνει, είναι σχεδιασμός πιστεύω, είναι για να μπορεί να γίνει μια απρόσωπη κοινωνία ελεγχόμενη από μακριά. Να μπορεί κανείς να την κυβερνήσει από το κέντρο της Ευρώπης. Να μην χρειάζεται δηλαδή να έχεις τοπάρχες που να κάνουν τον κυβερνήτη. Αυτό είναι η ανάγκη, σιγά σιγά να μην υπάρχει ούτε θρησκεία, ακόμα ούτε και οικογένεια. Να διαλύονται και οικογένειες. Τα παιδιά να μην έχουν τον τρόπο να έχουν πατέρα και μητέρα, γιατί δουλεύουν και μπορούν να τα μεγαλώσουν στα κέντρα που υπάρχουν εκεί, που ουσιαστικά αλλάζουν τη συμπεριφορά. Ή να έχουν 5 πατεράδες, ξέρω εγώ, οι μανάδες να έχουν, να μην έχουν καν κάποιον άλλον δίπλα τους, να είναι μονογονιακές οικογένειες δηλαδή. Είναι η ανάγκη της ανατροπής των αξιών. Να μην υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πιαστούμε. Για να έχουμε την ισοπαίδωση. Να μην υπάρχει τίποτα. Βέβαια όλα αυτά είναι σχεδιασμοί. Κανείς δεν ξέρει αν θα γίνουν ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει μέσα από τις δυσκολίες να μπορούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο δεμένοι, γιατί αυτό είναι επανάσταση για μένα. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να έχουμε την σύμπνοια και την συνεκτικότητα, και από εκεί ύστερα όλα τα άλλα περνάνε, φεύγουνε. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά, γεια σου κύριε Φιλάρετε. 2-31-0-287-888. Θα ρίξουμε τις διαφημίσεις. Έχουμε καμία γραμμή? Έχουμε μισό λεπτό να ρίξω τις διαφημίσεις. Παρακαλώ πολύ. Θέλω την παρέλαση των χορηγών του απλού παρατηρητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακροαματικότητα, για τα τηλέφωνα, για το επίπεδό σας, για τα καλά σας λόγια. Θα είμαστε μαζί για καμιά δεκαριά μέρες μέχρι να γυρίσει ο Κωστάκης ο Τζατζαρός από τις διακοπές του και εμείς να πάμε στην ώρα μας εκεί, στη θρυλική 11 με 2 κάθε Σαββάτο και Κυριακή, να συνεχίσουμε αυτή την πανέμορφη παρέα, αυτή την παρέα που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, και κάνουμε μαζί το ταξίδι σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Ακολουθεί ένας φίλος από τα παλιά, ένας προσωπικός μου φίλος, ένα αγαπητό παιδί, ένας ταλαντούχος παραγωγός. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, σε 2-3 λεφτά κοντά σας. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί στις 8. Έως τότε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να εύχεστε στον καλό Θεούλη να σας δίνει την υγειά σας. Γιατί αν έχετε την υγειά σας, μπορείτε να βγείτε από το σπίτι, να ψάξετε και να βρείτε εργασία. Και όταν έχετε υγεία και εργασία, μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Οπότε το τρίπτυχο υγεία, εργασία και χρήματα κάνει τον έρωτα μια εύκολη υπόθεση. Να είστε καλά. Γεια σας.